Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το μόνο δίλημα που υπάρχει μπροστά από κάθε νέο εργαζόμενο, φοιτητή, σπουδαστή, μαθητή, είναι αν μετά τις εκλογές αυτοί που χατακώνουν τις ζωές μας θα πανηγυρίζουν ή αν θα κάνουμε την πραγματική διαφορά. Θα δυναμώσουμε τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπήρωσης, θα δυναμώσουμε και θα γεμίσουμε τα λαϊκά και τα περιφερειακά συμβούλια με αγωνιστές, αν θα οργανώσουμε τη δική μας απάντηση, την αντεπίθεσή μας ενάντια στην ανάπτυξη για τα κέρδη των λίγων. Η τοπική διοίκηση δεν είναι όπως θέλουν και τους βολεύει να την παρουσιάζουν κάτι διαφορετικό, κάτι έξω από τα κόμματα, από την κεντρική πολιτική σκηνή. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια οι Δήμοι και ακόμα περισσότερο οι περιφέρειες αποτελούν εξαιρετικά αποτελεσματικά εργαλεία για να υλοποιούνται και να προωθούνται όλοι οι αντεργατικοί νόμοι, όλες οι μνημονιακές δεσμεύσεις που και στην ανάπτυξη που ήρθε είναι όλοι εδώ. Στον κλάδο του εμπορίου όπου εργάζομαι, ζήσαμε οι εργαζόμενοι από πρώτο χέρι το πώς οι προοδευτικοί και εξυγχρονιστές δήμαρχοι και περιφερειάρχες έβαλαν και αυτοί το χεράκι τους για να ξεθεμελιώσουν κάθε μας δικαίωμα στους χώρους δουλειάς. Τα παραδείγματα στην περιφέρειά μας είναι πάρα πολλά. Είναι οι λευκές νύχτες, δηλαδή η δουλειά μέχρι τα μαύρα μεσάνυχτα, που έφεραν στην πόλη μας τόσο ο δεξιός δήμαρχος Απελοκήπων, όσο και ο κεντροαριστερός και στηριζόμενος από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δήμαρχος Θέρμης. Είναι η πρόκληση του προοδευτικού Μπουτάρη, που από τη μία έγραφε στο Twitter πως γλυπάται τις κατάκοπες, όπως έλεγε, εργαζόμενες μητέρες που λόγω ωραρίου δεν προλαβαίνουν να δουν τα παιδιά τους, αλλά ο ίδιος πρωτοστάτησε στο να διευρυνθούν οι Κυριακές που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Αλλά και η περιφέρεια, εκτός το ότι πρωτοστάτησε σε όλα τα παραπάνω παραδείγματα, έβαλε το κερασάκι στην τούρτα πέρυσι το καλοκαίρι, όταν αποφάσισε την παράταση του ωραρίου για τα εμπορικά καταστήματα της Χαλκιδικής έως και τη μία το βράδυ. Οι μόνες δυνάμεις που αντιτάχθηκαν σε αυτούς τους σχεδιασμούς, που ενημέρωσαν άμεσα το λαό και μπήκαν μπροστά μαζί με τους εργαζόμενους για να μην υλοποιηθούν οι αντιλαϊκές πολιτικές, ήταν οι εκλεγμένοι με τη λαϊκή συσπήρωση. Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο για ένα νέο εργαζόμενο μπροστά στις κάλπες. Δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια που θα προωθούν τις κατευθύνσεις των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα παίρνουν μέτρα για την ενίσχυση της κερδοφορίας των μονοπωλίων, ή που με εκλεγμένους αγωνιστές θα βάζουν εμπόδια στο τσάκισμα της ζωής μας, που θα βάζουν σε πρώτο πλάνο τη διεκδίκηση μέτρων σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες. Προσπαθούν να πείσουν κυρίως οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ για το φιλολαϊκό και αριστερό τους προφίλ, με τα δίθεν προοδευτικά μέτωπα που στείνουν, και λένε πως έτσι θα εμποδίσουν τους φασίστες την άνοδο της ακροδεξιάς. Βέβαια, την ίδια στιγμή χαργετίζονται με τους ναζί κλιματίες της Χρυσής Αυγής στο Καστελόριζο, στις Παρελάσεις, ψηφίζουν με ένα στόμα μια φωνή το τσάκισμα των ζώων μας, όπως για παράδειγμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας για τη διεύρυνση του ωραρίου στη Χαλκιδική. Δίνουν χώρους για τα εθνικιστικά και φασιστικά γλέτια στους εγκληματίες. Μόνο μετά την παρέμβαση των εκλεγμένων της παράταξής μας και φυσικά μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις του λαού της Θεσσαλονίκης τα μάζεψαν. Αυτός είναι ο μόνος προοδευτικός δρόμος ενάντια στο φασισμό και στις αιτίες που γεννά. Μιλούν εξ ονόματος της νέας γενιάς που λένε ότι πρέπει να είναι η ελπίδα και τονίζουν πως πρέπει να στηριχθεί. Πώς ακριβώς εννοούν την ανάπτυξη? Με περιοχές που πλημμυρίζουν με μισή ώρα πόρα? Με εργασιακούς χώρους που δεν τηρούν κανένα μέτρο πυρασφάλειας, αντισεισμικής θωράκισης, όμως ως διαμαγείας καταφέρνουν άδεια λειτουργίας? Με συγκοινωνίες όπως ο ΑΣΤ, με αστικά που μένουν στο δρόμο, με δρομολόγια που το να περιμένει στη στάση διαρκεί όσο ένα ταξίδι στην Κατερίνη? Πώς ακριβώς στηρίζουν τη νέα γενιά? Με τους δωρεάν χώρους άθλησης και πολιτισμού να ρημάζουν από την υποχρηματοδότηση, από την έλλειψη προσωπικού? Με το να πλασάρουν σε ιδιώτες τα θέατρα και τα γήπεδα, κάθε σπιθαμή για την αξιοποίηση του ελεύθερου μας χρόνου? Με το να φτιάχνουν θαλάμους για τους εξαρτημένους και καταδικάζοντάς τους σε μια ζωή με δόσεις? Είναι η στήριξη για τα νέα ζευγάρια τα πανάκριβα τροφεία στους βορειοολυμπιακούς σταθμούς, οι ελάχιστες θέσεις στους δημόσιους παιδικούς σταθμούς? Οι διαφορές των άλλων κομμάτων φαίνονται και από τις μεταγραφές των στελεχών των υποψηφίων τους, που θα ζήλευε μέχρι και η Premier League. Τόσο διαφορετικά κόμματα, αλλά όλοι μαζί κάθε φορά τις ίδιες αντιλαϊκές μεθοδεύσεις ψηφίζουν. Όλα ενώνονται κάτω από τη σημαία των πολυεθνικών.
Σε αυτή τη μαύρη ζωή που μας έχουν φτιάξει, εμείς απαντάμε με ενίσχυση του ΚΚΕ σε όλες τις εκλογικές μάχες και στην περιφέρεια. Δυναμώνουμε το ρεύμα διεκδίκησης μέτρων που ακουμπάνε στις ανάγκες μας, στις ανάγκες που έχει και μπορεί να καλύψει κάθε άνθρωπο στον 21ο αιώνα. Δεν συνεισδύουμε στη μιζέρια, δεν χαμηλώνουμε τις απαιτήσεις μας για χάρη της ανάπτυξής τους. Δεν δεχόμαστε να ζήσουμε χειρότερα από τις προηγούμενες γενιές. Δεν ανεχόμαστε να αφήσουμε στάχτες και αποκαίδα στα παιδιά μας. Αυτή είναι η πρόταση της λαϊκής συσπήρωσης. Πάλι μέσα και έξω από τα τοπικά συμβούλια για δήμους και περιφέρειες, μπροστάριδες στις διεκδικήσεις των εργαζόμενων, των φοιτητών και των μαθητών. Για χώρους και υποδομές προς όφελος του λαού, δημόσιους και δωρεάν που να καλύπτουν τις ανάγκες μας για αθλητισμό και αναψυχή. Για τη διεκδίκηση σύγχρονων και ασφαλών σχολείων, παιδικών σταθμών. Για την ύψωση τείχους αλληλεγγύης σε οποιοδήποτε κατάσχεση. Για την πραγματική ανακούφιση όσους ζουν στα όρια της εξαθλίωσης. Για να μπουν πιο γερά θεμέλια στον αγώνα για μια κοινωνία που μπορεί να χωρέσει και να μεγαλώσει τα όνειρα της νέας γενιάς. Για εμάς τους νέους εργαζόμενους υπάρχει μόνο ένας δρόμος. Ισχυρό ΚΚΕ παντού για να κάνουμε την πραγματική διαφορά.